υπεύθυνος για τον αδόκητο θάνατο του ποδοσφαιριστή Γιώβαν Γκοϊκοβιτς παρακαλεί όλους τους παρεμπισκόμενους να κρατήσουν ενός λεπτό σιγή προς τιμή του. Ενός λεπτού σιγή για τον αδόκητο θάνατο του Γιώβαν Γκοϊκοβιτς. Με επικεφαλής τον αρχηγό της ομάδας, τον Άκη Στολτίδη και τον Βλάταν Μιλόγεβιτς, πηγαίνουν στο σημείο που έχει τοποθετηθεί μια φωτογραφία του Γιώβαν Γκοϊκοβιτς και καταθέτουν στεφάνιες μνήμη του. Βεβαίως μπορείτε να δείτε και τους παίκτες της ΑΕΚ που περιμένουν και αυτοί με την σειρά τους, κρατώντας ο κάθε ένας από ένα λουλούδι. Ενώ σε μια συμβολική κίνηση οι παίκτες του Ηρακλή έχουν βγάλει τις φανέλες που φορούσαν επάνω από αυτές με τις οποίες θα αγωνιστούν και τις έχουν αφήσει στη φωτογραφία του Γκοϊκοβιτς. Τώρα είναι η σειρά των παίκτων της ΑΕΚ να αποτείνουν και αυτοί φόρο τιμή στον Γιώβαν Γκοϊκοβιτς, αφήνοντας τα λουλούδια τα οποία κρατούσαν. Με τη σειρά του και ο πρόεδρος του Ηρακλή, ο Ευάγγελος Μυτιλινέος, κατευθύνεται στην φωτογραφία του Γκοϊκοβιτς και καταθέτει στεφάνι. Φάουλ για τον Ηρακλή με το Στολτίδη. Κατευθείαν το σούτο, Κουτσουρές είναι σε θέση βολής, δοκάρι και ο Κυριαζής ανοίγει το σκορ στο Καφτατζόγλου για τον Ηρακλή. Σκόρερ είναι ο Γιώργος Κυριαζής που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η μπάλα ύστερα από το σούτ του Κουτσουρέ και αφού χτύπησε στο σώμα του Ατματσίδη, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, μετά εκεί που ήταν ο Κυριαζής δεν είχε πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα να κάνει το 1-0 στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπαλιά τώρα από τον Σίκο, καλή για τον Κωνσταντινίδη, ο Χαλκιάς έξω από την εστία του σε θέση τετατέτ, πρόλαβε, κάλυψε το χώρο εκεί ο Νατσούρας και έδιωξε μακριά. Γρήγορα κάνει την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι ο Σάντος και κάνει το ντεμπούτο του με την φανέλα της ΑΕΚ ο Ήλια Ήβιτς που μπαίνει στο παιχνίδι στο 23ο λεπτό στη θέση του Κωστένογλου. Ζαγοράκης για τον Τσάρτα και από εκεί Κωνσταντινίδης. Και τώρα Μαλαδένης με τη μία για τον Ήβιτς. Πολύ όμορφο συνδυασμό των παιχτών της ΑΕΚ. Ο Ήβιτς θέλει να γυρίσει, γυρίζει. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Φάουλ για τον Ηρακλή σε καλή θέση. Ο Μιλόγεβιτς είναι ο εκτελεστής. Αρκετός κόσμος στην περιοχή του Ατματσίδη. Κυριαζή στο σουτ σε θέση βολής και ο Φοφόκα και ο Στολτίδη. Φάουλ για την ΑΕΚ με τον Τσάρτα. Περνάει από πολλούς η μπάλα. Τελικά το σουτ από τον Σίκο μπλοκάρει ο Χαλκιάς. Πολύ καλή προσπάθεια του Χάγκαν που πέρασε από το Λάκη. Ο Γκανέζος κάνει μια κάθε παλιά για τον Κεμπάτσε σε θέση τέτα τέτ. 2-0 ο Ηρακλής με σκόρερ το μεταγραφικό του απόκτημα, το Γεωργιανό Λεβάν Κεμπάτσε. Πήρε πολύ καλή παλιά από το Χάγκαν και στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης κάνει το σκορ 2-0 στο Καφτατζόγλιο. Μαλαδένης ατομική προσπάθεια, αφήνει την μπάλα για τον Ήβιτς. Κάθε την παλιά το Μαλαδένη, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ χάνεται. Καλή παλιά για τον Μαλαδένη, κάνει το σούτο Μαλαδένης, η ΑΕΚ μειώνει σε 2-1. Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Τσάρτας βρήκε το Μαλαδένη. Ο Μαλαδένης βρήκε κάθε το διάδρομο, έκανε το σούτ. Χαλκιάς δεν μπόρεσε να απαντήσει, η ΑΕΚ μειώνει σε 2-1. Πέτκοφ, η παλιά για τον Μαλαδένη, σε θέση βολής ο Μαλαδένης. Μένει όρθιο, σε θέση τετατέτ, ο Χαλκιάς σώζει τον Ηρακλή σε αυτή τη φάση. Κάνει τη σέντρα ο Μπαχράμης, στη φάση ο Κουτσουρές, κεφαλιά η μπάλα out. Ο Μπαχράμης τώρα. Κάνει μια προσπίση, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω, σφύριγμα από τον Ποροφύλλο και πέναλτι για τον Ηρακλή. Πέναλτι για τον Ηρακλή, Ατματσίδης εναντίον Έντερσον, ο Έντερσον σουτάρει, 3-1 ο Ηρακλής. Ήβιτς αλλάζει με τον Τσάρτα, ο Λάκης είναι σε θέση βολής, κάνει την κοφτή παλιά για τον Ήβιτς, πάνω στη γραμμή ο Νατσούρας σώζει τον Ηρακλή. Μαλαδένης για τον Τσάρτα, η ατομική προσπάθεια από τον Τσάρτα, πέναλτι για την ΑΕΚ, το υποδεικνύει ο Ποροφύλλος. Τσάρτας εναντίον Χαλκιά,
Το πέναλτι για την ΑΕΚ, ο Τσάρτας κάνει το πάσματα και από το δεκάρι που προηγήθηκε για τον Ηρακλή. Ο Ήβιτς έχασε μια ευκαιρία για την ΑΕΚ, η μπάλα πέρασε λίγο out από τα δοκάρια των γηπεδούχων και λίγο αργότερα πάλι ο Στολτίδης από κοντά είχε δοκάρι για τον Ηρακλή. Στο 41ο λεπτό από προσπάθεια του Χάγκαν, ο Λεβάν και Μπάτζε ξαναγύρισε στο Καφτατζόγλου με τα χρώματα του Ηρακλή από την Κύπρο, έκανε το 2-0. Και η ΑΕΚ κατάφερε να μειώσει το σκορ στο 41ο λεπτό με αυτό το σουτ του Μαλαδέν. Έκανε το 2-1, ωστόσο ο Ηρακλής δεν είχε πει τη τελευταία του λέξη. Μια ανατροπή του Μπαχράμι από τους αμυντικούς της ΑΕΚ έφερε το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Φονφόκα στο 62 για να κάνει το 3-1. Η ΑΕΚ απάντησε επίσης με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Τσάρτας, αλλά τίποτα περισσότερο. Στο Καφτατζόγλιο ο Ηρακλής προηγήθηκε 2-0 της ΑΕΚ στα πρώτα 45 λεπτά. Ο Κυριαζής στο 10 άνοιξε το σκορ. Ο Στολτίδης είχε δοκάρει για να διπλασιάσει τα τέρματα του Γυρεού και Μπάτζε 4 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Από πάσα του Ήβιτς ο Μαλαδένης μείωσε σε 2-1 στο 50ο λεπτό. Ο Φοφόνκα με πέναλτι στο 61 έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στον Ηρακλή. Το τελικό 3-2 διαμόρφωσε ο Τσάρτας με πέναλτι στο 76ο λεπτό. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο μια ομάδα χωρίς οργάνωση και βρήκαμε μπροστά μας και την ομάδα του Ηρακλή που ήταν σε καλή κατάσταση. Πολλά είσαι γάνιες υπέρτες. Ποδόσφαιρο είναι έτσι. Κερδίζεις ή χάνεις. Εμείς είχαμε ένα γεγονός το οποίο μας επηρέασε πάρα πολύ. Φοβόμουν, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν χάνεις ένα παιδί δικό σου μέσα στα αποδυτήρια να αναπληρωθεί αυτό το κενό που αφήνει